Πόσο καιρό είστε στο Μητέρακι? Σχεδόν 5 χρόνια. Συμβασιούχος είμαι. Συμβασιούχος. Δύσκολα τα πράγματα. Όχι μόνιμη. Όχι, συμβασιούχος. Πώς είναι η κατάσταση? Ακούσαμε τώρα φοβερά πράγματα. Δηλαδή, μία διαβάζεις για 13 παιδιά. Ισχύει αυτό. Πώς είναι η καθημερινότητά σας? Δύσκολη η καθημερινότητά μας. Προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τα αγαπάμε πολύ, τα αγκαλιάζουμε, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Μπορούμε να δώσουμε πολλά περισσότερα, αν θα υπήρχε κόσμος περισσότερο. Τι γίνεται εγώ, με δηλαδή, τα 13 μωρά, όταν ταυτόχρονα, εντάξει, είστε και επαγγελματίας βέβαια, έχετε διαφορετική εμπειρία, αλλά ακούγεται τρομακτικά δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο και πόσο μάλλον και εμείς που είμαστε συμβασιούχοι, που κάθε χρόνο δεν ξέρουμε αν θα μείνουμε. Δηλαδή, δεν είναι σίγουρο. Μπορεί από μια ώρα στην άλλη να μας διώξουν. Για τα παιδιά τι επίπτωση έχει αυτό? Το γεγονός ότι το έχουμε στον συνάδελφό σας, ότι για να οι βασικές ανάγκες ικανοποιηθούν, στερούνται αυτή την αγκαλιά που είναι... Είναι αυτό που λέτε, οι βασικές ανάγκες γίνονται. Δηλαδή να φάνε, να είναι πάντα καθαρά, να είναι ζεστά, να παίρνουν το φαρμακά τους. Από εκεί και πέρα, αν υπήρχε κόσμος, θα κάναμε πολλά περισσότερα. Θα κάναμε πολλές δραστηριότητες, θα βγαίναμε πολλές βόλτες έξω στο δάσος, γιατί έχουμε πολύ ωραίο δάσος. Αυτά κάποτε γινόντουσαν. Τώρα δεν μπορούν να γίνουν. Οπότε αναγκαστικά μένουμε στο θάλαμο πολλές ώρες.